Μπορούμε να επιστρέψουμε λοιπόν τώρα στο οροπέδιο Λασιθίου, να συνομιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Στιβαχτάκη, να μας δώσει μία τελευταία εικόνα από το χιονισμένο οροπέδιο Λασιθίου και αν υφίστανται ακόμα προβλήματα στην περιοχή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, οροπέδιο Λασιθίου. Για πείτε μας πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα εκεί. Αυτή την ώρα οι καιρικές συνθήκες έχουν ύφεση, από το μεσημέρι και μετά έχουν μία ομαλοποίηση. Δεν υπήρξαν σχετικά πολλά προβλήματα. Ο μηχανισμός του Δήμου ήταν σε ετοιμότητα, με αποτέλεσμα να απεξέλθουμε αρκετά ικανοποιητικά. Το αγροτικό δίκτυο παραμένει κλειστό. Το αγροτικό δίκτυο παραμένει κλειστό. Για λόγους ασφαλείας. Κύριε Στιβαχτάκη, είδαμε στην υπόλοιπη Ελλάδα θερμοκρασίες που έφτασαν μέχρι και το μείον 15. Εκεί στο οροπέδιο, πού κυμαίνεται η θερμοκρασία τις τελευταίες ώρες? Που ενεργούσαν και τα μηχανήματα του Δήμου λόγω χιονόπτωσης, είχαμε φτάσει ως το μείον 5. Από μείον 1 ως μείον 5. Εξακολουθούν να δουλεύουν τα χιονιστικά για να ανοίγουν εκεί το δρόμο ή δεν υπάρχει χιονόπτωση πλέον? Υπάρχει χιονόπτωση το μεσημέρι και μετά. Έχουμε ύφεση της κακοκαιρίας με αποτέλεσμα να έχουν ομαλοποιηθεί σχεδόν το 99% των προβλημάτων. Ωραία, ωραία. Οπότε υποθέτουμε και τα σχολεία θα ανοίξουν τη Δευτέρα που δεν λειτουργήσαν σήμερα. Των πραγμάτων πιστεύουμε ναι. Δεν υπήρχαν σοβαρά προβλήματα. Το χιόνι είναι αρκετό έτσι ώστε να μην μας επηρεάζει. Και βλέπουμε και ωραία εικόνα να έχετε από πίσω, κύριε Στιβαχτάκη. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας δείξετε, να μας πείτε πού ακριβώς βρίσκεστε. Το χιόνι το βλέπουμε σε κάθε περίπτωση. Είμαστε στον Άγιο Γεώργιο, οικισμός στο πάνω χωριό, στο Πλατιανό, σε εκκλησία Αγίου Δημητρίου. Και είστε προετοιμασμένοι για το Σαββατοκύριακο να δεχτείτε τους επισκέπτες? Υπάρχει κανονική πληρότητα. Τα κομματήματα της περιοχής, τα σηματάρχη είναι και αυτοί έτοιμοι. Ο καιρός πιστεύουμε θα βοηθήσει. Το χιόνι υπάρχει για να μας κάνει να παίξουμε και όχι να μας δυσκολεύσει τη ζωή. Οπότε πιστεύω ότι και οι καλεσμένοι μας θα το ευχαριστηθούν. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση, την επαφή και τις εικόνες που μας χαρίσατε.